Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τετάρτη 30 του μήνα και φεύγει ο Νοέμβρης και φεύγει και λίγο τσιτσοχτερός. Εντάξει, θα μου πεις, μπαίνουμε στο γιορτινό μήνα από αύριο το Δεκέμβρη. Ο μήνας των γιορτών, ο μήνας της χαράς, ο μήνας της αλλαγής. Άρα δεν πρέπει να κάνει και λίγο κρύο. Και τώρα που λέμε και για αλλαγή, μήνας της αλλαγής, γι' αυτό και σήμερα ο καλεσμένος μου είναι ο Κωνσταντίνος, ο Γιαννακάκης, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Μέρα 25. Σήμερα βασικά είχαμε καλεσμένη την κυρία Φάμελη, συγγραφέα, και παραδίδει και μαθήματα συγγραφής, αλλά λόγω ένα χειρουργείο έκτακτο που της βγήκε και εκείνης, μου τα κύρωσε και δεν ήρθε. Μια άλλη φορά. Τώρα τελευταία, οι αρρώστιες, ρε παιδί μου, αυτά δεν είναι, δεν ξέρεις ποτέ πώς γίνονται και πώς, τέλος πάντων. Εμένα είναι τιμή μου, γιατί ο φίλος μου ο Γιαννακάκης, ο Κωνσταντίνος, έχει ξανάρθει στο παρελθόν πριν 5 χρόνια, γιατί είναι ένα μέλος πολύ δραστηριοποιημένο και στα περιβαλλοντικά. Να σου πω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Γεια σας και από μένα. Στην εποχή που ζούμε τη δύσκολη, πρέπει να βοηθάμε ο καθένας όσο μπορεί, γιατί όλοι μπορούμε, το δεν μπορώ δεν υπάρχει, το δεν θέλω υπάρχει. Μήπως η ζωή γίνει καλύτερη. Γιατί η κοινωνική κρίση έχει φέρει την οικονομική και περιβαλλοντική κρίση. Οικονομική κρίση έχει φέρει την περιβαλλοντική Όχι, η κοινωνική κρίση έχει φέρει και την οικονομική και την περιβαλλοντική κρίση. Και πιστεύετε στην αλλαγή, πιστεύετε δηλαδή ότι η μέρα 25 θα αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση, το πιστεύεις, ή απλά θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει μια φωνή που να κρούει στους άλλους τι πρέπει να γίνει. Να σας πω, το μέρα 25, όπως λέει και η Ολυμπία, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Παράδειγμα, είναι το μόνο κόμμα, πιστεύω να το έχετε ακούσει στη Βουλή, να έχετε ακούσει το γραμματέα μας, το Γιάννη τον Βαρουφάκη, που λέει ονόματα. Το μόνο κόμμα που λέει ονόματα στη Βουλή. Δηλαδή, γραμματέας είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, εκείνος δεν οργάνωσε. Ας εξηγήσω. Ναι. Είναι το μόνο κόμμα που λέει ονόματα στη Βουλή. Ονόματα των τεσσάρων ολιγαρχών. Γι' αυτό μιλάμε για, έχουμε πρόγραμμα ρήξη με την ολιγαρχία που θα πούμε σε λίγο. Δηλαδή Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης και Μυτιλινέος. Αυτοί μας καθορίζουν την τιμή του ρέματος, δηλαδή τι θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ ή και στις άλλες εταιρείες που το έχουν πάρει την ενέργεια. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί φαίνεται να κυβερνήσει. Γι' αυτό προσπαθούμε και έχουμε να αναφερθώ στις προτάσεις για... Σε όλες, αυτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω για σας, να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για σας και μετά να πούμε για το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Μέρα 25 και για όλη τη λογική, γιατί κακά τα ψέματα εγώ άλλο από ένα άκουσμα που έχω ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης έχει οργανώσει μια καινούργια παράταξη, δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω ακούσει, γιατί κάποιος θα πρέπει να κάθεται να ακούει τη Βουλή, να τη βλέπει. Δεν τα βγάζουν οι ειδήσεις, δεν μας βγάζουν ποτέ τις ομιλίες του Βαρουφάκη, έτσι δεν είναι. Να σας πω. Θα πρέπει εγώ να κάτσω και εμένα να ακούσω. Να σας πω. Γιατί επίτηδες το κάνουνε. Επειδή... Βάζουνε μόνο Τσίπρα και Μητσοτάκια. Να σας πω. Να σας πω. Εμείς παλεύουμε για τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου. Όπως σας είπα, λέμε ποιοι μας πίνουν το αίμα, η κυβέρνηση είναι απούσα, δηλαδή εμείς ζητάμε από τα δημοκρατικά κόμματα, εκτός τη Νέα Δημοκρατία και το Βελόπουλο, έχουμε 8 προτάσεις εδώ,
Α, να σας πω γιατί μπήκα πρώτα στο Μέρα 25. Εγώ θέλω να μου πείτε, ναι. ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος, γιατί δεν είστε ένας άνθρωπος που έχει προβληματισμούς ανέκαθεν. Ποιος είστε, τι είστε, με τι ασχολείστε, με τι ασχολιόσασταν, γιατί τώρα έχετε βγει στη σύνταξη. Δύο πράγματα για σας. Ποιος να σας είστε πω, εσείς. Να σας πω, εγώ ήμουνα στο Πασόκ παλιά, αλλά την εποχή του Σιμίτη με αυτά που γινόταν έφυγα. Κάθισα ένα διάστημα έτσι, αλλά επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με τα... να βοηθάω όσο μπορώ για τη λύση προβλημάτων, πήγα στους οικολόγους πράσινους, επειδή με το περιβάλλον έχω μια ευαισθησία. Βλέποντας και το θέμα, το πρόβλημα το μεγάλο, το τεράστιο του ασωπού, επειδή έμενα στον Οροπό, αφού συνταξιοδοτήθηκα και κάναμε επιτροπή αγώνα. Είστε κριτικός, μεγάλωσε στην επαρχία, στην Κρήτη, στην Κρήτη. Έπαιξε στα βουνά, έφαγε χώμα δηλαδή και αναστήθηκες. Και γι' αυτό αγαπάς και το περιβάλλον. Αυτά να τα λέμε, να τα λέμε πώς ναι. Και κάναμε επιτροπή αγώνα, παλέψαμε για το πρόβλημα του ασωπού. Όσο μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς όλοι που είχαν συμφέρον ήταν εναντίον μας. Δημάρχοι των περιοχών, οι αγρότες που βέβαια έχουν ένα δίκιο, αλλά δεν ερχόταν μαζί μας να παλέψουμε, να πάμε στα Υπουργεία, να πάμε παντού. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε να το αποσιωπήσουμε αυτό. Γιατί με έρευνες που γίνανε, με εξετάσεις, συγκεκριμένα πράγματα, βρέθηκε νερό, ακόμα και στις βρύσες που πίνουμε νερό και στις γεωτρήσεις που ποτίζουν οι αγρότες, βρέθηκε το εξασθενές χρώμιο, το καρκινογόνο. Αλλά από τότε, δυστυχώς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, αρκετά χρόνια, υπάρχει το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί. Δηλαδή να γίνει κεντρική μονάδα, να επεξεργάζονται τα λύματα και να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά τώρα εδώ θέλω να μιλήσουμε και για το Μέρα 25, που λέτε μετά τους οικολόγους πράσινους, αφού συνεργαστήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τα πήγανε καλά δυστυχώς, μια μεγάλη ομάδα φύγαμε και πήγαμε στο Μέρα 25, κάναμε και τον τομέα περιβάλλοντος που... Προσπαθούμε και για τα προβλήματα, πιέζουμε με κάθε τρόπο, μέσα και έξω από τη Βουλή, για τα προβλήματα, για τη λύση των προβλημάτων. Τώρα είμαι στο Μέρα 25 γιατί ένας λόγος που πήγα, εκτός των άλλων, είναι ότι άκουγα ότι λέει κάθετα όχι στις εξορίξεις. Γιατί είναι όπως είμαστε και πριν στους οικολόγους πράσινους, αλλά και τώρα εδώ στο Μέρα 25 είμαστε καθαρά υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αυτές είναι το μέλλον. Γιατί όλα δείχνουν, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αν συνεχίσουμε όπως πάμε με τις με πετρέλαιο, με όλα αυτά που ρυπαίνουν και δηλητηριάζουν, ο πλανήτης κάποια στιγμή θα έχει μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή η ζωή στον πλανήτη θα γίνει πολύ δύσκολη. Όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και... Μήπως όμως είναι και η νέα μόδα τώρα, γιατί κοίταξε να δεις, πάνω στην περιβαλλοντική είδαμε και βγαίνουν πάρα πολλά... κάνω εκπομπή μετά τις 12.30, Μαρία. Τι θέλω να πω... Βλέπουμε ότι πάνω στην περιβαλλοντική πολλές εταιρείες έχουν πατήσει εκεί για να προωθούν τα προϊόντα τους και ξαφνικά όλα έχουν γίνει οικολογικά. Και ξαφνικά υπάρχουν απορριπαντικά οικολογικά που δεν υπάρχουν, ξαφνικά υπάρχουν τρόφιμα οικολογικά, ξαφνικά υπάρχουν τα βιολογικά. Μήπως είναι, ναι μεν υπάρχει προβληματισμός για το περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και οι επιτίδιοι που το έχουν χρησιμοποιήσει και έχει γίνει νέα μόδα και έχουν βγει όλα αυτά τα βιολογικά, τα περιβαλλοντικά, και καλά η προστασία του περιβάλλοντος ή τώρα η εξοικονόμηση ενέργειας. Μα εμείς στην Ελλάδα
Ανέκαθεν είχαμε ενέργεια και δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Και έρχονται τώρα οι ξένοι να μου πούνε πώς θα εκμεταλλευτώ εγώ την ενέργειά μου και την αγοράζουνε. Έχουν αγοράσει όλη τη Θεσσαλονίκη, όλη τη Χαλκιδική για να παίρνουν ενέργεια. Να σας πω, συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι τα προϊόντα που πουλάνε δεν είναι όλα οικολογικά, δεν είναι όλα βιολογικά και υγιεινά, γιατί στην εποχή που ζούμε δυστυχώς τα πάντα εξαρτώνται από το χρήμα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει να ψάχνουμε ο καθένας, πρέπει κανονικά και η κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα, αλλά και ο καθένας μας να ψάχνει ποιο προϊόν πράγματι είναι βιολογικό. Όπως παραδείγματος χάρη τα καρότα, που είναι το χειρότερο από όλα τους βολβούς, που σε άλλα κράτη το σπέρνουν εκεί που είναι μολυσμένα εδάφη και έχουν την ιδιότητα να απορροφάνε τα δηλητήρια και να το χωράφι να αποκτά πάλι την καλή του υγεία για να μπορεί να φυτέψει ο αγρότης. Εδώ τα βλέπουμε στους πάγκους της Λαϊκής, τα μολυσμένα καρότα των περιοχών γύρω από τον Ασοπό. Τώρα για το Μέρα 25, όπως σας είπα, ένας λόγος που μπήκα ήταν και που λέει καθαρά όχι στις εξορίξεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, γύρω από την Κρήτη διεξάγονται έρευνες αυτές τις μέρες για να βγάλουμε, λέει, πετρέλαια, να βγάλουμε φυσικό αέριο. Και εγώ ρωτάω, τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Κάποιες φάλαινες κινδυνεύουν σε λίγο να εξαφανιστούν, κάποιες, και άλλα ψάρια στη θάλασσα, το περιβάλλον θα μολυθεί. Και η Ελλάδα δεν θα κερδίσει τίποτα, όπως βλέπουμε καθαρά ότι και στον Πρίνο, παράδειγμα στην Καβάλα, εκεί η Ελλάδα δεν παίρνει τίποτα. Παίρνει μόνο τη μόλυνση. Μα άκουσε με, εγώ δεν θέλω ένα κόμμα που να μου πει κακό είναι αυτό, κακό είναι εκείνο. Εγώ θέλω ένα κόμμα που να μου πάρει πίσω την παραλιακή που μου την πουλήσανε και να μην μου πουλήσουν άλλη γη, γιατί δεν με ρωτάνε. Δεν με ρωτάνε που τα πουλάνε έξω. Εγώ δηλαδή θέλω ένα κόμμα κάποιον που θα βγει και θα πει όχι, εδώ είναι Ελλάδα. Μόνο Έλληνες θα το εκμεταλλεύονται, θα υπάρχουν δωρεάν παραλίες, θα υπάρχει δωρεάν περιβάλλον εκμετάλλευση. Εδώ έχει πουληθεί όλη η Χαλκιδική στους ξένους και στους Ρώσους και στους αυτούς. Όλοι εδώ πέρα στους Κινέζους, όλοι πάνε. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Οι Γερμανοί έχουν αγοράσει τη ΔΕΗ, το ΟΤΕ, τα πάντα όλα. Τώρα, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Δεν έχω δει κάποιον να με προστατεύει. Δυστυχώς, όπως και το αεροδρόμιο του Ελληνικού, που εκεί ελπίζαμε να γίνει ένας πνεύμονας για την Αττική, γιατί η Αθήνα και γενικά η Αττική γύρω, η Αθήνα είναι ακατάλληλη να ζουν άνθρωποι. Επειδή έχω κάνει και δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα, έχω ασχοληθεί, είναι η χειρότερη πόλη στην Ευρώπη σε αναλογία δέντρο προς άνθρωπο. Και έπρεπε το ελληνικό να γίνει ένας πνεύμονα. Δυστυχώς, στο όνομα του κέρδους, πάνε να τσιμεντοποιήσουν. Αλλά τώρα ήθελα να μπούμε στην πρόταση που κάνουμε για ρήξη με την ολιγαρχία και συνεργασία, όπως είπα, εκτός στη Νέα Δημοκρατία και το Βελόπουλο, με όλους τους άλλους συζητάμε. Δηλαδή, προτείνουμε 8 σημεία για την ενέργεια να έρθει στο κράτος πάλι όπως ήταν παλιά η ΔΕΗ. Να την ξαναπάρουν την ΔΕΗ, αφού τώρα την έχουν πουλήσει, να την ξαναπάρουν πίσω. Ποιος θα την ξαναπάρει πίσω? Εμείς προτείνουμε αυτό. Αφού πουλήσανε και τα αλουμίνια μετά. Πουλήσανε, την πιο κερδοφόρα επιχείρηση που βγάζαμε μόνο εμείς αλουμίνιο και αυτοί πάλι την πουλήσανε. Εμείς μιλάμε να γίνει μια κυβέρνηση, δηλαδή ζητάμε πριν τις εκλογές βέβαια, έτσι, να όποιος θέλει, έχουμε τις προτάσεις μας, τα αποφασισμένες από το συνέδριο που κάναμε. Να τις πω μία-μία και να μου τις αναλύετε. Όχι, να τελειώσω το σκεπτικό. Και ζητάμε να καθίσουμε στο τραπέζι πριν τις εκλογές, να συζητήσουμε. Εμείς βάζουμε τις προτάσεις μας, που θα τις πούμε τώρα, η Ολυμπία θα τις πει,
να βάλουν και οι άλλοι τις δικές τους στο τραπέζι, να συζητήσουν, να συζητήσουν οι αρχηγοί μας και να συγκλίνουν κάπου, γιατί μετά τις εκλογές δεν δεχόμαστε συζήτηση, γιατί απλά είναι τα πράγματα. Δίνει η πρόεδρος Δημοκρατίας εντολή σε 3 μέρες να κάνει την κυβέρνηση. Σε 3 μέρες, βάσει της λογικής, δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή να έρθει ο γραμματέας του Μέρα 25 στο Κεντρική Επιτροπή να μας πει τι συζητήσανε. Δηλαδή αν βρήκανε βέβαια επικοινωνία. Αν δεν βρήκανε, εμείς παλεύουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα και έξω από τη Βουλή. Αλλά μακάρι να υπάρχει τη συνεννόηση, ώστε μετά τις εκλογές, ώστε να έρθει το θέμα στη Βουλή, γιατί σε 3 μέρες που λέτε δεν προλαβαίνουμε μετά τις εκλογές. Γιατί πρέπει να έρθει ο κύριος Βαρουφάκης στη Γενική Επιτροπή να μας πει τι είπανε, να γίνει συζήτηση, να γίνει ψηφοφορία, να αποφασίσουμε, γιατί εμείς δεν αποφασίζει ένας στο κόμμα. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο γραμματέας μας, τον αναγνωρίζουμε, είναι αναγνωρισμένος παγκόσμια και στα οικονομικά θέματα και σε πολλά άλλα. Άρα έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε τις αποφάσεις, να τις παίρνουμε συλλογικά. Τώρα η Ολυμπία θα σας πει τι προτείνουμε. Ναι, και μετά θα τα αναλύσουμε. Λέμε λοιπόν για το ηλεκτρικό ρεύμα, άμεση κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και επανεθνικοποίηση της ΔΕΗΣ. Ακρίβεια και φόροι, αυτόματη ρύθμιση, αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, μείωση του ΦΠΑ, κατάργηση όλων των προπληρωμών, φορέων, κούρεμα, χρέων και δανείων και μείωση φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προστασία στη στέγη, άμεση κατάργηση του Ηρακλή και των πληστηριασμών, ίδρυση δημόσιας επιχείρησης για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και νέου οργανισμού κοινωνικής στέγης, πράσινη ενέργεια, καμιά εξάρρηξη, κανένας αγωγός ενέργειας από οικιακά, φωτοβολικά, θαλάσσιες αναμογεννήτριες και πράσινο υδρογόνο. 5. Τη δημόσια υγεία, την παιδεία, τις ενημερώσεις. Ανάκτηση 6. Ανάκτηση κυριάρχης στο κρατικό μηχανισμό και στη δημόσια περιουσία. Ανάκτηση κυριαρχίας στις δημοσιονομικές συναλλαγές και στη δημιουργία νέας αναπτυξιακής αγροτικής τράπεζας. Ανεξάρτητη αδέσμευτη εξωτερική πολιτική χωρίς συμμαχίες με αντιδραστικά καθεστώτα με βάση ένα νέο κίνημα αδέσμευτο. Λίγο ονειρικά μου φαίνονται για να γίνουν αυτά. Όταν γίνει, αν γίνει μια κυβέρνηση προοδευτική, βέβαια εγώ να ειλικρινά προσωπικά... Θα σας πω κάτι, κύριε Κώστα. Μετά την εμπειρία που είχα την Κυριακή από αυτές τις εκλογές που κάνανε στην Πατρίτιο, ο κόσμος δεν είναι καλά. Ο κόσμος δεν ψηφίζει με το συμφέρον του. Ο κόσμος ψηφίζει με το πώς θα πάρω μια θέση, πώς θα κάνω τα γλυκά μάτια στην ανεψιά μου, στην ξαδέρφη μου. Δεν ψηφίζουν για το γενικό καλό. Δηλαδή, εμένα αυτές οι προτάσεις μου αρέσουν. Ποιοι πιστεύεις όμως ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτές, κανείς? Γιατί ο κάθε ένας θα πάνε να ψηφίσει τον ξάδερφο του Μητσοτάκη που θα τον... Μα δεν το... Συγγνώμη ένα λεπτό. Συγγνώμη, αυτές τις προτάσεις... Μακάρα να τις κάνουμε. Αφήστε με ένα λεπτό. Αυτές τις προτάσεις τις κάνουμε σε προοδευτικά κόμματα που αποκαλούνται προοδευτικά έστω. Εκεί τις κάνουμε. Να αποφασίσουν τα κόμματα να συνεργαστούν. Για συνεργασία κομμάτων μιλάμε. Ναι. Δηλαδή γίνονται εκλογές, παίρνει το κάθε κόμμα ό,τι είναι να πάρει και μετά γίνεται συνεργασία. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί εμείς, ειλικρινά σας το λέω, είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να παλέψουμε. Γιατί εμείς ιδρύσαμε το Μέρα 25,
εξαρτάται και από τα άλλα κόμματα, αν έχουν πολιτική βούληση, να βάλουμε το χέρι. Να βοηθήσουν. Ναι, να κάνουμε καθαρό αγώνα. Γιατί εμείς δεν ιδρύσαμε το Μέρα 25 για να λέμε ιδρύθηκε άλλο ένα κόμμα. Εμείς ιδρύσαμε ένα κίνημα. Ένα κίνημα. Βέβαια είναι παρακλάδι του ΔΙΕΜ. Το ΔΙΕΜ, για όσους δεν ξέρουν, είναι πανευρωπαϊκό κόμμα. Και το Μέρα 25 είναι ένα παρακλάδι του ΔΙΕΜ. Τι είναι τότε, για πες μου το ΔΙΕΜ, τώρα εγώ δεν το ξέρω πρώτη φορά. Είναι ένα πανευρωπαϊκό κόμμα. Σε όλη την Ευρώπη. Πανευρωπαϊκό. Και γι' αυτό δεν λέμε πρόεδρος. Γι' αυτό έχουμε γραμματέα, γιατί ανήκουμε στο μεγάλο πανευρωπαϊκό κόμμα. Τι είναι αυτό το μεγάλο πανευρωπαϊκό κόμμα, γι' αυτό δεν μου μιλάει. Για τι είναι αυτό, τι είναι, τι κάνει αυτό, ποιος είναι, τι είναι αυτοί, ποιοι είναι πάνω σε αυτό, τι είναι. Είναι από άλλες χώρες, τι είναι. Είναι και από άλλες χώρες Μέρα 25 που συμμετέχουν στο ΔΙΕΜ, όπως συμμετέχουμε και εμείς. Και συνεργαζόμαστε, δηλαδή σε ένα μεγάλο θέμα συνεργαζόμαστε και η πίεση γίνεται μεγαλύτερη, γιατί δεν πιέζουμε μόνο από την Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέμε... βέβαια, γι' αυτό και όπως το κίνημα δεσμεύτων που κάνουμε. Όπως αν θυμάστε παλιά, είχε γίνει το κίνημα των 6. Η συμφωνία των 6 παγκόσμια, που συμμετείχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και εμείς κάνουμε το κίνημα των αδεσμεύτων. Γιατί θέλουμε κάθε χώρα, και εμείς κυρίως, πρώτα εμείς, να είμαστε αδέσμευτο κράτος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους με πολίτη. Γιατί όπως είπε προηγουμένως και η Ολυμπία, συμφωνώ απόλυτα, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ήρθε και ο κορονοϊός να δέσει, τόσα άλλα. Δηλαδή, η κατάθλιψη, όπως λένε οι επιστήμονες, το πρόβλημα της κατάθλιψης μεγαλώνει. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι πρόταση σε κατανάλωση. Και αν και το χειμώνα αυτόν, γιατί ήδη στην Κίνα άρχισαν να υπάρχουν περιορισμοί τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε τώρα, με το πρόβλημα του κορονοϊού. Και στην Ελλάδα υπάρχουν κρούσματα αρκετά. Αν, δηλαδή και το χειμώνα αυτόν, ο κόσμος, τώρα, αν, μακάρι να μην γίνει, αλλά αν κλειστεί ο κόσμος και αυτό το χειμώνα, αν κλειστεί και αυτό το χειμώνα, φοβάμαι ότι η κατάθλιψη θα μεγαλώσει. Όχι, και... δεν θα κλειστεί απλά. Αυτό το χειμώνα μας τρομοκρατούν εδώ με το ρεύμα. Δηλαδή... τώρα δεν θα μας ενισχύσουν την κατάθλιψη με την κλεισούρα, μας την ενισχύουν την κατάθλιψη με τα χρέη που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Και αυτό, η ακρίβεια, αυτά, όλα μαζί, όταν εγώ η ανεργία. Όταν να πληρώσω τη ΔΕΗ και με πιάνει άγχος και λέω τι να κάνω τώρα, να πληρώσω τη ΔΕΗ ή να πάρω ένα ευρώ δώρο, ξέρω εγώ, στην ανιψιά μου να την κάνω να χάρη. Δηλαδή όλο αυτό, ή που δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, να πάρεις τα τυπικά, να πάρεις... ένα μπουκάλι γλυκά, δηλαδή... Γι' αυτό μιλάμε κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και να φύγουν αυτοί οι ολιγάρχες που εγκληματούν. Γιατί όταν σου πίνει το αίμα άλλος, γιατί αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να κινηθείς. Έτσι. Και σου τα παίρνει... Όταν ένας αρτοπιός μου λέει πλήρωσα 4.500 το ρεύμα. Βέβαια πήρε κάτι, δίνει κάτι η κυβέρνηση τώρα, αλλά είναι ψίχουλα. Ενισχύει τη λογαριασμό. Ναι, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση μου χαρίζει λεφτά με τη ΔΕΗ, ότι μου κόβει. Και είμαι ένα άτομο μόνιμο, ένα άτομο, καλοκαίρι, χωρίς θερμοσύμφωνα, χωρίς τίποτα, έναν ανεμιστήρα μόνο χρησιμοποιούσα, τίποτα άλλο. Και μου ήρθε ένα άτομο 400 ευρώ και μου κάνει δώρο 300 τόσο μαφερή. Ή το βάζουνε μούφα. Μα όταν μιλάμε για ολιγάρχες, όταν μιλάμε για Μυτιλινέο, Λάτση, Βαρδινογιάννη και Περιστέρη, που οι άνθρωποι, ο στόχος τους είναι να κερδίσουν. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, είναι ένα θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε, αν κάτι σοβαρό. Γι' αυτό ζητάμε να συνεργαστούμε με
άλλα κόμματα, να γίνει μια δυνατή κυβέρνηση, να δει και ο κόσμος ότι υπάρχει ελπίδα, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, βλέποντας νυφάλια, βλέπε, όχι κολλημένοι στα κόμματα, απλώς βλέποντας μακριά, βλέπουμε ότι η ζωή κάθε μέρα γίνεται δύσκολη. Οι αντοχές τελειώνουν. Βλέπουμε τώρα, παράδειγμα, ένας, εκτός τα άλλα, ένας άνθρωπος είχε πάρει ένα δάνειο, έπαιρνε 2.000 και πήρε ένα δάνειο να πάρει ένα σπίτι. Με τις περικοπές τα τελευταία χρόνια πήγε στα 1.200. Το δάνειό του ήταν 800, γιατί σου λέει με τα 1.200 θα τη βγάζω. Τώρα του μείνανε 400. Δεν φτάνουν ούτε για τη ΔΕΗ. Τι άλλο να πω. Γι' αυτό αντίσταση, γιατί χανόμαστε. Να μάθε πού είναι αντίσταση, δεν τους βλέπω να κάνουν αντίσταση. Ναι, είπα, αν ο κύριος Τσίπρας καταλάβει, ελπίζω αλλά φοβάμαι και λίγο, αν καταλάβει τι συμβαίνει και ποια είναι, τι μπορεί να φέρει ελπίδα, πιστεύω θα κάτσει στο τραπέζι μαζί μας, ας έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, να μην λοξοκοιτάει προς τα δεξιά. Κριτικός είναι και ο Βαρουφάκης, κριτικός είναι και ο Ανδρουλάκης. Να καθίσουμε. Κριτικός είναι και ο Μητσοτάκης. Άφες αυτής. Γιατί και, ακόμα και το κύριο Τσίπρα που δεν είναι... Ο Ανδρουλάκης ήρθε ψήφισε την Παρτίδα, ναι. Και όχι. Δεν πρέπει να έρθει. Δεν ξέρω. Τώρα να μιλήσουμε μετά για την Παγκρίτου στο τέλος. Ναι, ναι. Μετά θα πούμε δύο λόγια γιατί... Ένα κριτικό σωματείο που είχαμε εκλογές προχθές. Λοιπόν, ελπίζουμε που λέτε να γίνει συνεργασία γιατί οι αντοχές τελειώνουν. Ζητάμε και στους μισθούς. Λέει θα δώσει τώρα μια αύξηση. Και όμως... Εγώ τα 50 ευρώ δεν έχω πάρει. Ναι, είπε ο ιδιωτικός τομέας, άμα θέλει, ναι, είπε ο Πρωθυπουργός θα δώσει μια αύξηση στους συνταξιούχους. Το Γενάρη θα τα δώσει, το Φλεβάρι που θα τα δώσει, αν τα δώσει. Εκεί όμως όπως λέει, βέβαια δεν λέγεται καθαρά, ο κόσμος δεν ξέρει τι να, δεν καταλαβαίνει και τι λένε, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ με το φτωχό μυαλό μου, είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά που τη δημιούργησε ο Κατρούγκαλος, γι' αυτό λέμε και ο κύριος Τσίπρας, να μην κάνει αυτά που έκανε πριν. Όποιος έχει προσωπική διαφορά, αν έχει μεγάλη, δεν θα πάρει δεκάρα αύξηση. Αν έχει λίγη, μπορεί να πάρει μερικά ψήφια. Ο χαμηλόμισθος να πάρει αύξηση. Αυτός που παίρνει 2.000, αυτό τι να πάρει αύξηση. Όχι, άλλο θέμα. Ναι, μιλάμε για την προσωπική διαφορά. Να υπάρχει αξιολόγηση. Σίγουρα αξιολόγηση. Οι μεγάλες συντάξεις να μην πάρουν δεκάρα. Οι μεγάλες. Αλλά οι μικρές και οι μεσαίες πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί... δεν βγαίνει ο καθένας, πρακτικά μιλώντας, να πληρώσει. Όταν πάει άλλος στο σούπερ μάρκετ και τα καρότσια, λίγοι τα παίρνουν τα καρότσια στο σούπερ μάρκετ, από ό,τι βλέπω. Πήγε να δεις, εγώ στα χέρια τα παίρνω. Χθες είχα ραντεβού με ένα φίλο, μου λέει θα πάω στο Σκλαβενίτη να ψωνίσω και μετά θα συναντηθούμε. Και του λέω εντάξει, θα πάω στο σπίτι, αυτά θα πάω στα πράγματα στο σπίτι. Και μου έρχεται ο φουκαράς με μια τσαντούλα. Του λέω αυτά είναι τα ψώνια. Τι να κάνω, δεν είχα άλλα λεφτά, μου λέει. Δεν υπάρχουν ψώνια κάποτε με τα καρότσια που ήταν τα καρότσια μέχρι πάνω. Αυτό ξεχασέ το. Αυτό τώρα τους βλέπεις όλους με το καλαθάκι, δύο-τρία πραγματάκια, τσίμα-τσίμα, ό,τι... Εγώ το βλέπω και από τον εαυτό μου. Και εγώ το βλέπω από τον εαυτό μου. Ό,τι είναι απαραίτητο. Δεν περισσεύει να πάρεις κάτι άλλο. Γι' αυτό ξαναλέω ότι πρέπει να... Κι αν είσαι και άνθρωπος που είσαι δοτικός, πάει σε ποιον κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω πάλι, πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση δυνατή, καθαρή, να μιλάει καθαρά, όπως παράδειγμα προχθές... Άκουσε τώρα, εμένα λίγο με φόβησε αυτό που με πες ότι... Άρα, πες ότι ψηφίσω αυτό και παρασυρθούμε και άντε και βγάζουμε τη μέρα 25. Το μέρα 25. Και μετά μου ήρθε ένας ξενόφερτος που αφού αν είναι παρακλάδι του τάδε και μου είναι ένας μασόνος που δεν ποιος είναι, ποιοι είναι τα παρακλάδια. Εκεί εμένα με φοβίζει, δεν ξέρω τι είναι.
Δηλαδή αυτό, σε μένα την αγράμματη, την άσχετη, μου χτυπάει... Τι είναι, δεν πρέπει καμιά εξήγηση, τι είναι το άλλο κόμμα εκεί, από τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, από πού, τι είναι. Να σας πω, πριν από το 2016, αν δεν κάνω λάθος, συναντήθηκαν ο κύριος Βαρουφάκης με άλλους Ευρωπαίους επιστήμονες και... Για δώσουμε να μην το πω. Ναι. Ναι. Ποιος είναι. Με παίρνει σε μισή ώρα, τρία τέταρτα, γιατί είμαι στην εκπομπή, ρε Ορμπίτσα. Σε μισή ώρα, τρία τέταρτα πάρε με. Α, είσαι εδώ. Έλα. Κάτσε θα διακόψω. Η ξαδέρφη μου είναι από το Ρέθυμνο. Γι' αυτό το σήκωσα, αλλά μην είναι τίποτα σοβαρό. Για πέστε μου. Σας είπα ότι το Μέρα 25 έγινε από ανάγκη. Βλέποντας ότι στην Ελλάδα η ελπίδα σβήνει, ο φτωχός γίνεται φτωχότερος και όλα επιδρούν στην υγεία. Άρα πρέπει να αντισταθούμε. Συναντήθηκε με συναδέλφους του επιστήμονες, με ανθρώπους που προβληματίζονται για το αύριο πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, γιατί εδώ μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Άρα έπρεπε να γίνει κάτι δυνατό, ώστε, γιατί όπως λέμε ισχύς εν τη ενώση. Αυτό έγινε. Ναι, αυτό το δυνατό, το έξω, το... καταλάβατε την ερώτησή μου, θέλω να μάθω, εντάξει. Απλά πράγματα, συναντήθηκαν άνθρωποι, και μορφωμένοι, αλλά εντάξει. Δεν δηλαδή είναι... από όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη. Αντιπρόσωπος, ας πούμε, από την Ευρώπη. Ο γραμματέας ο Βαρουφάκης, από όλη την Ευρώπη. Από ένα άτομο και έχουν φτιάξει ο καθένας. Όχι από ένα άτομο. Άνθρωποι. Τι ένα άτομο. Μου, από το Μέρα 25 δεν ήταν μόνο ο κ. Βαρουφάκης. Ναι, και... Μια ομάδα στην αρχή. Το Μέρα 25 ναι. Ήταν στην αρχή μια ομάδα. Ήταν η κυρία Σακοράφα, ο κύριος Κρήτων Αρσένης, ο Γρηγοριάδης ο Κλέον, που για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια απόδειξη του πολέμου που μας κάνουν, δηλαδή επειδή μιλάμε καθαρά μέσα και έξω από τη Βουλή, τόλμησε ο Κλέον ο Γρηγοριάδης, ο βουλευτής και κυβερνητικός εκπρόσωπος του Μέρα 25, τόλμησε μέσα στη Βουλή να πει ότι ο κύριος Αλαφούζος ενώ κατηγορεί τον Πούτιν κουβαλάει το πετρέλαιο του και βοηθάει τον Πούτιν και μάλιστα τον τελευταίο καιρό όπως δείχνουν τα στοιχεία όπως είπε και ο Κλέον στη Βουλή δείχνουν τα στοιχεία ότι έχει αυξηθεί η δουλειά του κύριου Αλαφούζου εντός εισαγωγικών δουλειά. Βλέποντας αυτά στη Βουλή, του έκανε μία μήνυση ο κύριος Αλαφούζος και το θέμα ήρθε στη Βουλή για άρση ασυλίας. Έγινε άρση ασυλίας. Βέβαια και ο κύριος και ο Κλέον ο Γρηγοριάδης, ο βουλευτής μας, είπε επιλέξει, απαιτώ την άρση της ασυλίας μου. Για να αποδειχθεί στο δικαστήριο τι κάνει ο κύριος Αλαφούζος. Γιατί εμείς, όπως σας είπα, τολμάμε, δεν φοβόμαστε, γιατί δεν είναι ένα απλό συνηθισμένο κόμμα το Μέρα 25. Είναι ένα κίνημα που παλεύει καθαρά, χωρίς φόβο, με στοιχεία πάντα, παλεύει για τα προβλήματα και για τη ζωή που γίνεται δυσκολότερη βάσει των στοιχείων που βλέπουμε. Είναι ένα κόμμα που γίνεται δυσκολότερη ζωή κάθε μέρα. Στο μαχαίρι, αυτό. Ακριβώς. Είναι ένα κόμμα που πες το. Να ρίξει και αυτό. Στο μαχαίρι.
Πες το και αυτό, θέλει Ολυμπία. Θέλει να αλλάξει το κατεστημένο, θέλει να αντιδράσει σε όλα αυτά. Τα κακό σχήμενα. Μπράβο. Μακάρι Παναγία μου να γίνει αυτό και μακάρι να ακουστούνε. Το ότι έχει συνεργασία με άλλα τμήματα μέσα από την Ευρώπη, την παρατάξει τέλος πάντων μέσα από την Ευρώπη και έχει τη δύναμη αυτή, είναι καλό ότι μπορεί κάτι να το πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να... έχει αυτή τη δύναμη. Να υπάρχει μια δύναμη, γιατί η Ελλάδα όπως βλέπουμε, όπως παράδειγμα και τα χρόνια των μνημονίων τώρα που φέραν τόσα δεινά στους Έλληνες, ειδικά στους αδύναμους, βλέπετε τι έχει γίνει. Όταν παράδειγμα ο Σόιμπλερ μας έκανε κουμάντο και με θλίψη βλέπουμε τι συμβαίνει. Και να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που δείχνει την αδυναμία της Ελλάδος όταν δεν υπάρχει δυνατή κυβέρνηση. Ειδοποίησε ο Σόιμπλε τότε εντός εισαγωγικών, τώρα καθαρά το λέει, ειδοποίησε τον Τσίπρα, τον απείλησε μάλλον, τότε που ήταν πρωθυπουργός, και ο Βαρουφάκης μαχότανε στην Ευρώπη με κάθε τρόπο, χωρίς φόβο, για αυτά που συμβαίνουν εναντίον της Ελλάδος. Παράδειγμα, η Γερμανία παρακάλαγε τότε, και γίνεται συνέχεια βέβαια, να μας δώσουν χρήματα η Ευρώπη, να μας δώσει χρήματα, να πάρουμε χρήματα, γιατί, για να πληρώσουμε τα όπλα που μας δίνει η Γερμανία. Και είπε που λέτε τότε, επειδή αντιστεκόταν ο Βαρουφάκης τότε, σαν υπουργός οικονομικών, που δεν άντεξε και έφυγε, αντιστεκόταν, και λέει ο Σόιμπλερ τότε, που κατήφθηνε τα νήματα στην Ευρώπη, γι' αυτό μιλάμε για DM, να αντιστέκεται σε όλη την Ευρώπη, που κατήφθηνε τα νήματα, και έστειλε τελεσίγραφο στο κύριο Τσίπρα, τότε που ήταν πρωθυπουργός, και του λέει, αν δεν διώξεις το Βαρουφάκη, θα σας διαλύσουμε. Γι' αυτό μιλάμε έτσι, μιλάμε για ισχύς εντιενώση, για δυνατή κυβέρνηση. Ενώ έτσι υπάρχει δύναμη. Ελπίζουμε, και ελπίζουμε και για να, παρόλο τον πόλεμο που μας κάνουν από παντού, ακόμα και του ΚΚΕ μας πολεμάει, γιατί κοιτάει τα κουκιά πιο πολύ και λυπάμαι για αυτό που ούτε για συνεργασία μιλάει και για τίποτα. Που σε πολλά συγκλίνουμε με το ΚΚΕ. Όχι σε όλα, μην παρεξηγηθώ, γιατί μια λέξη τη λέμε και την παραποιούνε. Σε πολλά συμφωνούμε. Σε πολλά από αυτά που λέτε, ναι, συγκλίνεται, ναι. Αλλά υπάρχει ελπίδα, βλέπουμε ελπίδα, γιατί όσο και να μας πολεμάνε, εμείς από ό,τι δείχνει και τον γκάλο που κάνουμε, γιατί τα άλλα γκάλο είναι λίγο θολά. Παρόλο που προχθές, για όποιον είδε ένα γκάλωπ από αυτά που γίνονται και βγαίνουν, μας έδειξε μέχρι 4,5. Εμείς έχουμε μια εταιρεία που την εμπιστευόμαστε και κάνει δημοσκοπήσεις και δεν μας έχει ρίξει κάτω από 5%. Αυτό δεν το λέμε δημόσια. Τώρα, βέβαια, το είπα εγώ εδώ, όσοι το ακούσουν, μην πάνε να το πούνε στους ολιγάρχες και στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, τη Μητσοτάκη σαν ΑΕ, έτσι τη λέμε εμείς για την εταιρεία Μητσοτάκη. Συγγνώμη τώρα, αυτό που λες τώρα για το Μητσοτάκη, να κάνω μια παρένθεση, ότι μου έχουν πει άτομα μέσα από τις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα σύσσωμο κόμμα, είναι τρία διαφορετικά, έχουν τρία διαφορετικά, είναι η Καραμάνα Ελληνική, η Μητσοτατική και η άλλη Σαμαρίνη. Να σας πω. Εκεί είστε. Είναι στα τρία κομμάτια ναι, δημοκρατία. Ναι, να πω και αυτό, να ολοκληρώσω αυτό. Λέω οι ολιγάρχες και όλοι οι άλλοι, αλαφούζοι και όλοι οι άλλοι που με τη Λινέη και τα λοιπά, ακούγοντας ότι έχουμε δύναμη, που φαίνεται βέβαια με τον κόσμο που μιλάμε κάθε μέρα, γιατί ο κ. Βαρουφάκης σαλονίζει την Ελλάδα, πρώτη του μήνα θα είναι στην Πάτρα, θα μιλήσει στην Πάτρα και έχει πάει σε περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Προχθές κανόνισα εγώ, επειδή εκπροσωπώ το Μέρα 25 με στην Κεντρική Επιτροπή, εκπροσωπώ τον ομό Σάμου, που είναι η Καρία, Θήμαινα και όλα τα νησιά εκεί. Και βγήκε σε ένα ραδιόφωνο της ΣΑΜ και έδωσε συνέντευξη. Και το ράδιο ΣΑΜ που έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια στην περιοχή και τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Και την άλλη μέρα με παίρνανε τηλέφωνο, μου λένε τι καλά που τα είπε. Δεν το ξέρα, δεν τον είχα ακούσει. Τι καλά που τα είπε. Με εσάς θα είμαστε.
Δηλαδή κάθε μέρα, όπως και εγώ προχθές, ένας στο καφενείο που καθόμαστε με ένα φίλο μου, ένας δίπλα, κάτι λέγαμε και λέει, χωρίς να αναφέρουμε κόμματα και αυτά, λέει, ούτε ονόματα. Λέει, μόνο ο κύριος Βαρουφάκης τα λέει καθαρά και στη Βουλή και έξω. Συγχαρητήρια. Μετά που του είπα ότι εγώ είμαι και στην Γενική Επιτροπή του Μέρα 25, μου λέει συγχαρητήρια γιατί κάνετε ένα καθαρό αγώνα. Λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία που είπε η Ολυμπία, γιατί να μην αφήνουμε κάτι στη μέση, γιατί θα λένε μετά ότι φοβόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία, εμείς τη λέμε ανώνυμο εταιρεία, όπως τη λέει και δημόσια και ο γραμματέας ο Βαρουφάκης στη Βουλή, ΑΕ, είναι εταιρεία, ΑΕ, οικογενειακή εταιρεία και δήμαρχο δικό τους, να αναφερθούμε και στο δήμαρχο μετά να προλάβουμε. Τι κάνει στην Αθήνα. Δήμαρχο δεν θα πούμε τίποτα. Θα πούμε στον κόσμο να βάλει για το YouTube. Όχι. Θα πούμε στον κόσμο να ανατρέξει στη Σεμίνα Διγενή σε συνέντευξη που έκανε στη Μαρίκα. Που, να δει αυτό το βίντεο, το έχει δει. Όχι. Που τα λέει όλα για το δήμαρχο της Αθήνας. Του λέγε, λέει η Σεμίνα στην κυρία στη Μαρίκα, ποιο παιδί πιστεύεις ότι δεν το έχει ρε παιδί μου, και λέει ο Κώστας. Του μάθε να λέει, δεν ξέρει αυτό το παιδί να συντάξει. Υπάρχει βίντεο ζωντανό, υπάρχει στο YouTube να το δείτε. Ανατρέξτε να το βρείτε. Εγώ το έχω ακοινοποιήσει. Και λέει, του μάθε να λέει να κάνει πρόταση και δεν ήξερε. Και είμαστε μέσα στη θάλασσα και του έλεγα, πες πάω να κολυμπήσω με τη βάρκα. Και έκανε αυτός έτσι, παιδί μου πάω να κολυμπήσω με τη βάρκα, πόσα σύμφωνα είναι, πόσα άδρα είναι. Και βγαίνω έξω λέει και έπινε λέει Ουζάκη η μαμά του και της λέει της κόρης της, ο γιος ο Κώστας είναι αχαήρευτος. Πολλά είχαμε να πούμε για τον δήμαρχο, λίγα θα πω. Λοιπόν, η γιαγιά του η Μαρίκα τα είπε όλα. Ναι, λίγα θα πω. Εκτός αυτά που είπε και η Ολυμπία. Όχι, εγώ η Μαρίκα. Ναι. Εγώ είδα το βίντεο. Για την Πανεπιστημίου. Αυτό το παραμύθι που πήγε να κάνει. Γιατί το έκανε, για να οικονομήσει. Δηλαδή, στο Γουδί ο Δήμος Αθηναίων, επειδή έχω κάνει δημοτικό σύμβουλο, με τον Μπέι, ένα δήμαρχο που άφησε ιστορία στο Δήμο. Μάλιστα, επί Ευραμόπουλου που είμαστε εμείς αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Σιμίτης είχε βάλει τη Δαμανάκη. Είναι αυτός που κατέστρεψε τον Πανιόνιο. Όχι, καμία σχέση. Ο Μπάος, αυτός είναι ο Μπέος που είναι δήμαρχος Βόλου αυτή τη στιγμή. Είναι στο Βόλο. Ναι. Είναι δήμαρχος Βόλου και απορώ πως τον βγάλανε δήμαρχο. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Μπέος ήταν ένας δήμαρχος παλιά που έφτιαξε ιστορία. Έφτιαξε τις λέσχες φιλίας που όταν άκουγε καπί μου λέει δεν θέλω να τα λένε καπί. Λέσχες φιλίας τις φτιάξαμε με το γέννημα τα εμείς. Ωραία, καλύτερα. Που λέτε ο δήμαρχος. Έχει φιλία στην κάπη για τους ναι. Γέρους και πάει άλλο. Που λέτε ο δήμαρχος τώρα. Δεν θα πω πολλά, υπάρχουν πολλά να πούμε, αλλά στοιχεία δηλαδή, όχι αερολογίες. Στην Πανεπιστημίου αυτό το παραμύθι που πήγε να κάνει, πήγε να οικονομήσει. Δηλαδή, ο Δήμος έχει φυτώριο στο Γουδί και δεν πήγε να πάρει από εκεί να φυτέψει, αλλά πήγε και τα αγόρασε για να πάρει τη μίζα. Και ξεραθήκανε μετά κτλ. Αλλά επειδή είναι της οικογένειας και αυτό το παιδί, αν δεν κάνω λάθος, είναι της οικογένειας, της Ντόρας γιος νομίζω είναι. Ναι. Έτσι λένε τώρα. Μα στην Ντόρα πήγε η Μαρίκα και της είπε ο γιος είναι αχαήρευτος. Και πρέπει να ανέβει. Και φοβάμαι ότι λένε ότι θα κάτσει λέει άλλη τετραετία, αλλά μετά θα ανέβει ψηλά κι αυτός γιατί. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Όσοι πάτε και ψηφίζεστε, είστε άξιοι της τύχης σας. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ που να μετακομίσω και να παναμείνω. Εγώ που να παναφύγω. Γιατί η Αθήνα, από ό,τι είπα προηγουμένως. Δεν έχω ένα σπιτάκι. Η Αθήνα, επειδή το έχω ψάξει λίγο, είναι ακατάλληλη να ζουν άνθρωποι. Είναι η χειρότερη πόλη στην Ευρώπη σε αναλογία δέντρου προς άνθρωπο. Το είπατε και. Α, συγγνώμη, το ξανά είπα, αλλά μου έχουν μείνει αυτά. Έτσι είναι, γιατί και έχει γίνει τσιμεντόπολη, δεν έχουμε δέντρα, δεν έχουμε τίποτα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι, και στο ΜέΡΑ25 το έχω βάλει και θα το δούμε και αυτό τώρα. Είναι στα θέματα που έχουμε. Δηλαδή, είναι και η μόλυνση,
από τα αυτοκίνητα, κυρίως τα πετρελοφόρα. Είναι τόσα άλλα που μολύνουν την Αθήνα που δεν έχει αέρα να αναπνεύσει αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Εμένα τώρα βγήκανε τα συμβατικά αυτά τα αμάξια που λέμε τώρα που είναι και με μπαταρία και με... Πήγαινε πάρε ένα τέτοιο αμάξι. Πρέπει να πούμε στις δύο σπίτια για το πάρεις. Ναι. Δηλαδή βγάλατε κάτι να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Έτσι. Κάνε και την τιμή έτσι, κανονική έτσι, σαν αμάξια. Έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πάρω ένα σπίτι για έτσι. Να... Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί. Βγάλατε έτσι. Τα ηλεκτρονικά αμάξια. Γιατί μου το έχεις τόσο ακριβό να σας πω, το πάρω. Να σας πω, ο Καλογεράκης, ένας επιστήμονας, ο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει βγάλει αυτοκίνητο που κινείται με νερό. Μια διαδικασία του νερού, εγώ δεν είμαι χημικός να τα αναλύσω. Αυτοκίνητο. Δεν τον καλάει κανείς να του πει πώς γίνεται. Όπως και το καλοριφέρ του δουλεύει με νερό, με διαδικασία που γίνεται. Μάλιστα τον είχε καλέσει κάποτε ο Σουφλιάς, όχι, είχε ζητήσει να δει το Σουφλιά. Ήταν υπουργός περιβάλλοντος, λεγόταν το, είπε, δεν λεγόταν. Του τα είπε, μείναν στο σιρτάρι. Και μετά από τρία χρόνια... Έχουν ηλεκτρολίτες στο νερό, έχει ναι. Ηλεκτρολίτες στο θαλασσινό ναι. Νερό. Όχι, μιλάμε για το νερό της σειράς. Το κανονικό. Μετά από τρία χρόνια που ήταν σε ένα ραδιόφωνο και τον άκουσα εγώ επιλέξει και έλεγε ο άνθρωπος, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, του λέει, ναι, πήγε στο κύριο Σουφιά. Τι έγινε? Τίποτα, λέει, δεν με κάλεσε κανείς. Και για αυτή την πατέντα δεν τη βγάζεις μόνος, γιατί δεν έχω χρήματα. Είναι ένας άλλος. Δηλαδή, τα κρύβουν όλα. Και να, εδώ να πάμε στη Μητσοτάχης ΑΕ τώρα. Πρόσεξε, αν έρθει αυτή την πατέντα και τη φέρει ο Ρώσος ή ο Αμερικάνος, θα την πάρουμε. Εμείς οι Έλληνες που τη βγάλουμε δεν την παίρνουμε. Αν έρθει κάποιος και του την πάρει από έξω, όπως και ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν ήξερα σαν Έλληνας να έχω ανεμογεννήτρια, γιατί δεν με εκμεταλλευόντουσαν εμένα εδώ και πάνε και μου φέρνουν απ' έξω ανεμογεννήτριες και μου φέρνουν από τους Κινέζους και από αυτούς. Γιατί είπαμε, όπως τη ζάχαρη. Γιατί τώρα γιατί να έχει ζάχαρη απ' έξω να εμείς βγάζουμε ζάχαρη. Είπαμε ότι η Μητσοτάχης ΑΕ είναι μαζί με τους ολιγάρχους. Ναι, αλλά τους ψηφίζουμε. Παιδιά. Και για τα αυτοκίνητα να πούμε κάτι τώρα. Και μετά θα πούμε για αυτά που είπε η Ολυμπία, από τι αποτελείται. Γιατί να μην αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, πριν μερικούς μήνες, σε ένα μικρό νησάκι την Αστυπάλαια, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης για να διαφημίσει και να πάρει, πιστεύω ότι πήρε και μίζα, να διαφημίσει, λέει, σε ένα μικρό νησάκι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, πήγε με αυτούς που το βγάζουν εκεί, πήγαν και το δοκιμάσανε στο νησάκι για να χρησιμοποιείται, λέει, στο μικρό νησάκι το αυτοκίνητο αυτό, για να μην μολύνεται το περιβάλλον σε ένα μικρό νησάκι. Και στην Αθήνα φωνεί βόντος εν τεωρήμο. Ο καθένας σας ας καταλάβει, ας σκεφτεί αυτό που είπα, να το αναλύσει. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει. Και από τι αποτελείται που περιμένει η Ολυμπία να της πω και εγώ την άποψή μου, την ταπεινή. Εκεί, από ό,τι ξέρουμε, τα μεγαλύτερα υπουργεία εκεί, και όλοι τα βλέπετε, δηλαδή δεν λέω κάτι, το δεξί του πόδι, το δεξί του χέρι είναι ο Μέγας Άδωνης, που προέρχεται από το Καρατζαφέρι. Τώρα μας λες αυτό που μας πόνεσε την Κυριακή, και τα λοιπά. Μα τι πόνος. Λοιπόν, Άδωνης, ο γιος του, και όμως θα σου πω κάτι τώρα, ο Υπουργός Υγείας. Να τελειώσω, να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Τώρα θα προσβάλλουμε την Παγκρίτιο και θα σου πω. Να πάμε και τα πάμε μετά εκεί, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω αυτό. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, από τι αποτελείται, με δύο λόγια θα το πω. Πρώτα από την ομάδα του Καρατζαφέρη, που ξέρουμε τι ρόλο έπαιζε. Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, ο Πλεύρης, που ήταν τότε τα στελέχη τα μεγάλα, και ο άλλος, πώς το λένε, που ήταν κάποτε στη νεολαία της παλιάς ΕΡΕ και εκεί πέρα που γινόταν, πώς το λένε, που είναι υπουργός. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ονόματα. Έχει τη μεριά αυτή. Έχει τη μεριά την άλλη που τον κυνηγάνε από μέσα ο Σαμαράς. Δεν ξέρω αν είναι με τον Καραμαλή. Αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό καθόλου. Απλώς επειδή το είπε η Ολυμπία. Εμείς το ζήσαμε όμως.
όμως αυτή την Κυριακή, γιατί το ζήσαμε και ναι. Καλό είναι να το πούμε. Θα πούμε μετά. Γιατί κακώς έγιναν. Να πούμε στην Παγκρίτιο τώρα. Ναι, πάμε εκεί για να το πω και θα σκάσω. Ναι. Γιατί πες και ο Πετράκης ήταν της Νέας Δημοκρατίας και η Βασιλάκη της Νέας Δημοκρατίας. Απλά επειδή η Νέα Δημοκρατία σφάζεται, γι' αυτό αυτοί οι δύο κάνανε δύο παρατάξεις και βάλανε τον κόσμο να ψηφίσει και να μας διχάσουν και να περάσουμε αυτό που περάσαμε. Να σας πω. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που με ψηφίσανε, γιατί είχα ψήφους που δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου που ενώ ήταν άνθρωποι που ήταν και στην ίδια παράταξη και πολιτισμό στα ίδια και δεν έπρεπε να γίνει ψηφοφορία. Και για μένα κανονικά θα πρέπει ο Σύλλογος των Ηθοποιών, η Παγκρίτιο και όλοι αυτοί οι συλλόγοι να μην έχουν μέσα παρατάξεις κομματικές. Να υπάρχει ψηφοδέλτιο για Δέλτα Σίγμα. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να τα διορθώσετε αυτά και να τα φτιάξετε, γιατί διχάζεται τον κόσμο, έχει κουραστεί ο κόσμος και θα απομακρυνθεί και από τον πολιτισμό. Όλα αυτά τα παιδιά που τρέξανε σε αυτές τις εκλογές της Παγκρίτιο και φάγανε το πιταράκι τους, και γιατί και αυτοί που βγήκανε με τη Βασιλάκη και τρέξαν και στηρίξαν, υπάρχουν και αυτοί πληγωμένοι. Γιατί και εκεί πέρα τρέξαν άτομα και δεν πήρανε ψήφους και μείνανε πίσω. Ας βγήκε η Βασιλάκη. Αυτοί φάγανε τη σκόνη των άλλων. Φάγανε πίκρα. Λοιπόν, δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά, παιδιά, και να διχάζουμε και τον κόσμο. Καλό είναι, όπως και στην Ένωση Ηθοποιών. Οι ηθοποιοί, ξέρεις γιατί σφάζονται και κλείνουν, οι μεν τους δεν είναι φυλακοί. Γιατί είναι κόμματα κι εκεί. Δεν είναι Δέλτα Σίγμα, βάζουν 30 και εμείς από αυτούς τους 30 εκλέγουμε τους 15 για Δέλτα Σίγμα. Άμα ολοκληρώσει ο Ολυμπία, να πω κάτι για την Παγκρίτιο κι εγώ. Λοιπόν, εγώ πήγα την Κυριακή με κρύα καρδιά στην Παγκρίτιο, στις εκλογές, που είναι ένα πρωτοβάθμιο σωματείο είναι. Πήγα με κρύα καρδιά και ψήφισα μόνο την Ολυμπία. Ειλικρινά ένα σταυρό έβαλα, έτσι. Α, την ευχή μου να έχεις. Ήταν εξελεκτική επιτροπή και ειλικρινά σας λέω, δεν θα μπαίνα μέσα καθόλου. Δηλαδή έβλεπα αυτό που γινότανε σαν να είμαστε σε βουλευτικές εκλογές. Το είχα ξαναδεί βέβαια την περασμένη, αλλά δυστυχώς ήταν ο αδερφός υποψήφιος και έπρεπε να πάω να το ψηφίσω. Γιατί θα με αποκλήρωνε, θα μου έπαιρνε. Θα σου ξαναλέει καλημέρα. Θα έπαιρνε μεγαλύτερη περιουσία από μένα. Και πήγα που λέτε και τώρα, αλλά δεν θα ξαναπάω αν δεν αλλάξει κάτι. Τι θέλω να πω. Εκεί, όπως είπα, είναι ένα σωματείο είναι. Και το έχουν αναγάγει σε ένα. Λες και είναι βουλευτικές εκλογές. Να ολοκληρώσω Ολυμπία. Να ολοκληρώσω, άφησε με να ολοκληρώσω. Δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι, πιστεύω θα διαλύσει. Είχε κάπου 80.000 μέλη, δεν έχει γίνει καθάριση μητρών και. Να ολοκληρώσω αυτό θέλω να πω. Οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, έχουν μείνει, θα έχουν μείνει 20.000. Ψηφίσαν 4.700 και ζητάμε πολύ τώρα σε συνεννόηση, γιατί εγώ από την Κρήτη είμαι, γυναίκα μου από τη Σάμο, γι' αυτό είμαι στη Σάμο τώρα, πηγαίνω και ασχολούμαι εκεί, επειδή μου αρέσει και ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε τα ιερέα Πυθαγόρια. Ανάρθω τότε. Αλλά ξεφεύγουμε ότι. Ναι, θα καλέσουμε την Ολυμπία να κάνει και μια ομιλία στις εκδηλώσεις που κάνουμε εκεί στα ιερέα Πυθαγόρια. Που λέτε, ζητάμε τώρα από το νέο διοικητικό συμβούλιο που βγήκε να γίνει αλλαγή τροποποίηση καταστατικού, να γίνει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μπράβο. Γιατί θέλω παράδειγμα, έχω δύο γνωστούς που μπορούν να προσφέρουν. Και είναι ο ένας στο ένα ψηφοδέλτιο, ο άλλος στο άλλο. Τι θα κάνω, τρελαθώ, αυτό πάθαμε αυτή την Κυριακή. Και ζητάμε, δηλαδή το απαιτούμε. Δηλαδή, αν δεν γίνει, πιστεύω ότι θα διαλυθεί η Παγκρίτιος. Να γίνει ενιαίο ψηφοδέλτιο άμεσα.
ώστε να προχωρήσει, να κάνει αυτό που πρέπει. Γιατί μπορεί να προσφέρει πολλά. Ας είναι ένα μικρό σωματείο. Αλλά δυστυχώς... Μπορεί να κάνει πολλά, μπορεί να στρίξει πολύ νόλια από την Κρήτη, μπορεί. Παράδειγμα. Βέβαια, εγώ έχω επιφυλάξει. Τι θέλω να πω. Προχθές που πήγα, μίλησα και με τους δύο υποψηφίους. Μίλησα με τον κύριο Πετράκη. Αυτόν ήταν και η Ολυμπία και αναγκαστικά τον ψήφισα. Και μου μίλησε λίγο καλύτερα. Να εξηγήσω τι θέλω να πω. Δηλαδή, του λέω, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, γύρω-γύρω, γίνονται έρευνες για να γίνουν εξορίξεις. Βέβαια, πέρα ζητάει και ο Ερντογάν να κάνει έρευνες γύρω από την Κρήτη, αλλά η κριτική ξεχνάει τι κάναμε στους Γερμανούς και ναι. Έχει πάθει αμνησία, αλλά θα το σκεφτεί και μάλλον θα φύγει σαν λαγός. Γιατί δεν αστειευόμαστε. Αλλά πάμε στη μισοτάξη ΑΕ. Που αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες γύρω από την Κρήτη για να βγάλουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Ρωτάω τον κύριο Βασιλάκη πριν να πάω να ψηφίσω. Της λέω, θα σε ψηφίσω, αλλά αν μου μιλήσεις καθαρά, σε αυτό που θα σου πω. Της λέω, ο συνδυασμός σας και εσύ προσωπικά, τι έχετε αποφασίσει να κάνετε, πώς θα πιέσετε για να σταματήσει αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει γύρω από την Κρήτη με τις εξορίξεις. Και εδώ να γελάσω ή να κλάψω. Με κοιτάει παράξενα, φωνάζει ένα δίπλα της, ο πλαρχηγό της, και του λέει, Γιώργο, αυτό τι μου λέει τώρα, για ξαναπες το λέει. Και το είπα πάλι. Γιατί δεν ήξερε, φαίνεται, τη λέξη, τι θα πει εξορίξεις. Και λέει, εμείς τώρα είμαστε εδώ, λέει, για τον πολιτισμό, για πολιτισμό. Δεν ήξερε καν να απαντήσει. Και μετά το μυαλό της πήγε στο ψήφο και μου λέει, αλλά θα το δούμε κι αυτό. Αν τι άλλο, ο Γιώργος ήξερε κάτι να απαντήσει. Κάτι ήξερε ο κύριος Πετράκης. Βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν. Δεν προπρόσωπη. Βέβαια, δεν ξέρω αν μου μίλαγε και τόσο αληθινά. Γιατί εντάξει. Όχι, όχι, είναι καλό παιδί. Τον είδα πιο σεμνό, βέβαια. Τον είδα σεμνό. Και μου είχε πει, βέβαια, και ο αδερφός μου. Γιατί εγώ ήρθα από τη Σάμμο προχθές και δεν ήξερα τι γινόταν. Μου λέει, ο Πετράκης είναι καλύτερο. Βέβαια, δεν τον πιστεύω και πολύ τον αδερφό μου γιατί. Κοιτάει πολλές φορές μόνο τα προσωπικά να βλέπει κάποιον ναι. Και δεν πάει μακριά, δηλαδή στο περιβάλλον τσακωνόμαστε πάντα ή με τις εξορίξεις τώρα, μόλις του είπα για τις εξορίξεις γύρω από την Κρήτη μου λέει χαζός είσαι, μου λέει, δηλαδή δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα του περιβάλλον. Βέβαια είδε το βιβλίο του περιβάλλοντος που έχω γράψει. Αυτό ήθελα να πω, αυτό είδε ορισμένα πράγματα και ο κύριος Κώστας που δεν έχει αναφέρει εδώ πέρα. Είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια, πριν την καραντίνα, κάναμε εδώ εκπομπή που παρουσιάσαμε το βιβλίο του που έχετε γράψει για το περιβάλλον. 2 βιβλία, νομίζω, έχετε γράψει. Να σας πω. Πρώτα, ορμόμενος από το πρόβλημα του ασωπού που πάλευα εκεί, μαζί με άλλους, και βλέποντας και τι γίνεται σφαιρικά στον πλανήτη με το περιβάλλον, έγραψα αυτό το βιβλίο. Μετά έγραψα και ένα άλλο με τα τι λέγανε Καζαντζάκης, Πλάτωνας, Σοκράτης, Πυθαγόρας και όλοι αυτοί. Μπράβο. Και μου λέει ένας φίλος μια μέρα που τώρα το έχει χάσει και ψάχνει να με βρει, θα συναντηθούμε να του δώσω ένα άλλο, γιατί μάλλον το έδωσε κάπου. Γιατί μου λέει ότι εγώ το είχα στην τσέπη μου πάντα, επειδή δεν είναι πολύ μεγάλο, ούτε είναι το πολλό το έχω. Αλλά μπορείς και το παίρνεις και δίνεις εξηγήσεις. Και που λέτε με το περιβάλλον. Τώρα έχω ετοιμάσει βέβαια ένα άλλο, επειδή θα το παρουσιάσουμε. Επειδή είναι έτοιμο το χειρόγραφο να πάει για εκτύπωση. Με τον καινούργιο χρόνο θα έρθει να το παρουσιάσουμε. Αλλά επειδή τα προηγούμενα ήταν προβληματισμού και βλέποντας την κατάθλιψη που επικρατεί και όλα τα άλλα που κάνουν τη ζωή δύσκολη στον άνθρωπο, το έκανα να είναι λίγο πιο χαρούμενο. Τι θέλω να πω. Έχει 3 κεφάλαια. Το ένα είναι, έχει ανέκδοτα, το άλλο έχει παροιμίες και το τρίτο που, αφού είμαι από την Κρήτη, το τρίτο κεφάλαιο
αναγκαστικά έχει μαντινάδες. Ωραίο. Κριτικές. Ωραίο, άρα το περιμένω με χαρά. Ναι. Με τον καινούριο χρόνο, πρώτα ο Θεός. Όχι, Μάρτιο, με τον καινούριο. Να σου πω την αλήθεια. Εσύ θα μου λείπεις τη Σάββατο. Να σου πω την αλήθεια, ο καινούριος χρόνος είναι αφιερωμένος στον αγώνα. Γιατί οι βουλευτικές εκλογές ίσως να είναι και το Μάρτι. Γιατί προχθές ο Μητσοτάκης ΑΕ, προχθές τον άκουσα εγώ, μπορεί να τον ακούσατε κι εσείς. Ενώ έλεγε πριν μερικούς μήνες θα γίνει τέλος της τετραετίας που είναι Ιούλιο, προχθές είπε ότι θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα και χθες είπε στην Καλλιθέα ότι είναι κοντά. Είναι κοντά, είναι κοντά. Δηλαδή εμείς εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι, γιατί τον πιέζουν και μέσα στο κόμμα, γιατί τα γκάλωπ του μειώνουν τη διαφορά από τους άλλους. Εκτιμούμε Μάρτι ή το πολύ Απρίλιο. Οπότε, μετά έρχονται και οι δημοτικές και οι περιφερειακές. Οπότε, μοιραία ο χρόνος αυτό τον Οκτώβριο, οπότε μοιραία ο χρόνος αυτός είναι αφιερωμένος στον αγώνα για τα κοινά. Ωραία, εμένα τα θα έρθεις, γιατί νομίζω θα μου φέρεις και κάποιες βουλευτές από το Μέρα 25, έτσι δεν είναι? Εγώ θα το αναφέρω τώρα, γιατί εμείς ό,τι κάνουμε... Εγώ θα περιμένω και άλλους αντιπρόσωπους από το Μέρα 25. Επειδή η Ολυμπία είναι αγωνίστρια και μας βλέπει με καλό μάτι, βλέπει, βέβαια, είναι ο κάθε προβληματισμένος άνθρωπος, δεν έχει παροπίδες. Κοιτάει και τι γίνεται σε αυτήν. Και στα άλλα. Άρα από ό,τι κατάλαβα, μας βλέπει με καλό μάτι. Οπότε θα το αναφέρω εγώ τώρα σε στελέχη στο κόμμα συνοδοιπόρους, γιατί εμείς λεγόμαστε συνοδοιπόροι. Κάποιοι βέβαια κρατάνε που προέρχονται από αριστερά κόμματα ή κάπου αλλού, κρατάνε και το σύντροφοι, τα λέμε και τα δύο, αλλά επικρατεί κυρίως, εγώ μου αρέσει το συνοδοιπόρο, το σύντροφοι δεν το λέω, γιατί πολλοί που το λένε, όχι όλοι, γενικά δηλαδή, όπως και παλιά στο Πασόκ και με οικολόγοι πράσινοι, ξέρω εγώ, πολλοί που το λένε, που έχουν συναντήσει ανθρώπους, πολλοί δεν το πιστεύουν. Κάποιοι το πιστεύουν, πολλοί δεν το πιστεύουν. Και εγώ έχω μείνει στη λέξη συνοδοιπόροι ή στον ίδιο δρόμο. Οπότε θα το πω και στους βουλευτές, όποιοι μπορούν, γιατί επειδή είναι λίγοι και τρέχουν σε όλη την Ελλάδα. Καλά, όποιος μπορεί και είναι εδώ στην και γίνεται Αθήνα, χαμό. Και είναι Νέα Σμύρνη. Πιστεύω η κυρία Μπατζίδη να ανταποκριθεί, ο κύριος Κρήτων Αρσένης. Και βέβαια εσάς, όταν θα βγει το βιβλίο, εκτός ότι θα έρθεις για να ξαναπούμε για τα που θα είναι τότε στα πολλά τους στο ρεζουμέ, θα κάνουμε και το βιβλίο και θα πούμε και για τα πολιτικά. Έτσι. Πάσχα κοντά εκεί περίπου. Θα έχεις έρθει, γιατί ξέρω τώρα ότι φεύγεις πάλι. Πάω στη Σάμο, γιατί ο αγώνας... Λοιπόν, άρα ανοίγουμε τα μάτια μας, διαβάζουμε, προβληματιζόμαστε, βλέπουμε... Σκεφτόμαστε το Μέρα 25, διαβάζουμε τις προτάσεις του Μέρα 25, δίνουμε και μια ματιά εκεί. Το καλλιδοσκόπιο αυτό είναι ότι βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις μεριές, από παντού. Τα βλέπουμε έτσι, τα βλέπουμε έτσι. Δεν έχουμε παροπίδες για να κάνουμε σωστή κρίση. Παιδιά, πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη. Όχι κρίνω, κριτική σκέψη. Να σκέφτομαι εγώ και να κρίνω σωστά. Τι είναι το συμφέρον μου, τι είναι το συμφέρον όμως και τον γύρο μου. Όχι μόνο το άτομό μου, γιατί όταν κοιτάω το άτομό μου, σίγουρα θα έρθουν τα κακά και σε μένα. Πρέπει να κοιτάω και το συμφέρον των γύρων μου, αν θέλω εγώ να είμαι ευτυχισμένη και να είμαι υγιής. Και τα παιδιά μου και το μέλλον μου. Να πω δύο λέξεις ακόμα. Θα κλείσουμε. Κλείνουμε. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας θα πω και εγώ δύο λόγια, ότι που τα λέω και άλλες φορές, δεν τα λέω μόνο τώρα. Προσπαθώ, γιατί δεν μπορώ να το πετύχω πάντα. Αυτό που έλεγε ο μεγάλος μας πατριώτης, ο Νίκος Καζαντζάκης, που το έχω και ιστερόγραφο στο βιβλίο μου για το περιβάλλον. Λέει, αν καταστραφεί ο πλανήτης, θα φταίω εγώ. Και λέει και το άλλο, να βάλω και το άλλο, που προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στο Μέρα 25. Ανώτερη η πράξη της θεωρίας. Έχουμε θεωρία, πάντα χρειάζεται, αλλά
περισσότερο μετράνε οι πράξεις. Αυτές είναι. Και κλείνοντας, για να μην σας κουράσουμε άλλο, αυτό που είπε η Ολυμπία προηγουμένως, το λέω με δύο λέξεις, που το έχω και στο μικρό μου βιβλίο, γιατί ουκεντοπολό το εφ, αυτό που είπε ο Γάλλος φιλόσοφος Καρτέσιος, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι, γι' αυτό και εσείς δεν το βάζετε κάτω. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι μια θαυμάστριά σας. Θαυμάζω τους ανθρώπους που δεν το βάζουν ποτέ κάτω. Που παλεύουν, που μάχονται, που είναι ενεργητικοί. Και γιατί το λέω. Όπως και εσείς είπατε, υπάρχουν πάρα πολλές λέσχες γνωριμιών. Μην πω κάποιοι, γιατί κάποιοι μου στεναχωριούνται. Λέσχες φιλίας. Λέσχες φιλίας. Ή και τα καφενεία που είναι γεμάτα και βλέπεις ανθρώπους που... Αυτό το έλεγα του πατερούλη μου εμένα, ναι. Που ο πατερούλης μου ξύπνα για έτρο και πήγαινε καφενείο, γυρνούσε. Δεν είχε έτσι να βάλει μια γροθιά, να αγωνιστεί. Εγώ λοιπόν κάποιους ανθρώπους σαν και εσάς τους θαυμάζω. Και θέλω να τους μιμηθώ. Που δεν το βάζουν ποτέ κάτω, μου σου λέει να κλείσω τα μάτια μου, εγώ θα μιλάω, θα τη στέκομαι, θα λέω. Αυτό για μένα είναι μάθημα, στάση ζωής μάθημα. Θέλω να ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, θέλω να ευχαριστήσω που με τιμήσατε και με τον ψήφο σας. Σας ευχαριστώ. Και όλοι προβληματιζόμαστε και σκεφτόμαστε. Και σκεφτόμαστε. Και ψάχνουμε. Και ψάχνουμε. Και μου έκανε και ένα κλικ αυτό. Που σου λέει ότι δεν είναι μόνο εδώ τοπικά, αυτούς τους προβληματισμούς τους έχουν και άλλες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και όταν υπάρχει μια συνεργασία, μήπως κάνουμε μια γενική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη, ε? Και κάνουμε και το κίνημα να συμπληρώσω την Ολυμπία, το κίνημα των αδεσμεύτων, που, γιατί δεν πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι κάπου, πρέπει να αισθανόμαστε ελεύθεροι. Το κίνημα των αδεσμεύτων, παγκόσμια, γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο για όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη Δευτέρα είναι Δευτέρα Δεκεμβρίου. Μαζί μας θα έχουμε δύο αγαπημένες φίλες, δύο ξανθιές φίλες θα έχουμε. Θα σας τα ανακοινώσω, γιατί όταν τα ανακοινώνω μετά κάποιος αρρωσταίνει, κάποιος παθαίνει πόδι, κάποιος παθαίνει... Γι' αυτό δεν θα λέω τίποτα. Ναι, μα είναι φοβερό. Το ανακοινώνω. Τι πόδι είναι. Να γελάσουμε στο τέλος. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή πονάει το πόδι μου. Έπεσα χθες και χτύπησα. Αχ, και εσύ. Επειδή είπε η Ολυμπία το πόδι. Με πυρσμένο πόδι ήρθα. Ήρθα. Γιατί έχω αυτή την τρέλα, δεν μπορώ. Είδες εσύ. Είχα μία κυρία που ήταν να έρθει, γιατί κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα κάνω αφιέρωμα στο συγγραφέα, θυμάσαι. Και ήταν μια συγγραφέα. Ναι. Και δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε να έρθει, γιατί είναι να κάνει χωλία, έκανε χτες, 29 του μήνα. Και εντάξει. Δεν μπόρεσε η γυναίκα. Πριν δύο Κυριακές είχα ένα τραγουδιστή που και εκείνος έκανε μηνίσκο. Και μαγείρε. Θέλω να σου πω ότι το θέμα υγείας είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να... Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε μεγάλη βάση στο θέμα της υγείας. Ναι, και να προσέχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Σας ευχαριστώ όλους. Την επόμενη Τετάρτη του Δεκεμβρίου, καλό μήνα να έχουμε, γιατί αύριο αλλάζει ο μήνας. Καλό μήνα, γιορτινό, χαρά, όμορφια και ελπίδα. Σας αγαπώ. Όχι αύριο. Δεν αλλάζει αύριο μήνα.